παραγωγικών πηγών της Ελλάδας. Ο Πάνος Καμένος επισκέφθηκε το πρωί τις εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου στη Νέα Καρβάλη. Αυτή την ώρα ξεκινά και η συνέντευξη τύπου του στην πόλη της Καβάλας. Χθες ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων εγκαινίασε τα γραφεία του κινήματος σε Κιλκής και Λαγκαδά. Όλες αυτές τις μέρες ο Πάνος Καμένος και χθες σε ομιλίες και δηλώσεις του επέμεινε ότι οι Έλληνες δεν δέχονται απειλές περί αποπομπής της χώρας από την Ευρωζώνη. Δεν μπορεί, λέει, να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει μηχανισμός αυτού του είδους, δηλώνει ο κ. Καμένος. Επικαλείται μάλιστα και όσο του είπε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Γιώργος Προβόπουλος, την πρόσφατη συνάντηση που είχαν. Καλή ιδέα, όπως είπε χαρακτηριστικά, τους Έλληνες να τρομοκρατήσουν όσους τους τρομοκρατούν, να τρομοκρατήσουν τους τρομοκράτες. Θα τον ακούσουμε. Σήμερα τον Τζορτζ Σόρος να κάνει δημόσια δήλωση λέγοντας ότι οι Έλληνες θα φοβηθούν την απειλή για έξοδο από την Ευρωζώνη και θα ψηφίσουν συνασπισμό κομμάτων που θα στηρίξει τα μνημόνια. Αυτό είναι ένα ακόμα μέρος της τρομοκρατίας που χρησιμοποιεί η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας.